Ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει να κάνει, να διατυπώσει τον Τίμιο Σταυρό στο στήθος του. Ξέρετε ότι χρειάζεται προσοχή αυτά τα τρία δάχτυλα να είναι ενωμένα, που σχηματίζουν το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος. Τα δύο δάχτυλα τα οποία είναι κλειστά σημαίνουν την Ανάσταση του Χριστού και την ταφή του Χριστού. Αυτά είναι το πρώτο σημείο. Έπειτα, δεν θα βιαστείς ποτέ σου να κάνεις το σημείο του Σταυρού με αυτόν τον τρόπο, σαν πως να παίζουμε μαντολίνο για μπουζούκι. Τους βλέπω την ώρα κατά την οποία έρχονται να προσκυνήσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, κόσμος ο οποίος εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή ανελιπώς, δεν μπορούν να διατυπώσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού, διότι δεν τους αφήνει ο Σατανάς. Δεν μπορούν να κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τα τρία αυτά δάχτυλα πρέπει να ακουμπούν στο μέτωπο για να ευλογήσει και να φωτίσει ο Θεός το μυαλό μας. Από το μέτωπο κατεβαίνουμε στον οφαλό για να ευλογήσει και να αγιάσει τα σπλάχνα μας ο Θεός. Δεύτερο, εδώ είναι η Ανάσταση, εδώ είναι η ταφή του Χριστού. Έπειτα φέρνουμε το χέρι μας στο δεξιό μέρος του σώματος και έπειτα εις το αριστερό, για να διατυπωθεί ο Τίμιος Σταυρός ολοκάθαρος, για να φύγει ο διάβολος. Εάν δεν το κάνεις έτσι, αντί να φύγει, έρχεται και μπαίνει μέσα σου. Δεν σε φοβάται. Εκείνο που φοβάται είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, προσέξετε, δεν θέλει πολλούς σταυρούς ο Θεός. Θέλει έναν, αλλά να τον κατανοήσεις, να τον νιώσεις, να ζητήσεις από τον Θεό βοήθεια. Και ο Θεός θα σου δώσει.